Βλέπουμε το ψαροτούφικο κομμάτι της Κρέση. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος και νέο όπλο. Υπάρχει στην αγορά αρκετά χρόνια. Ακολουθεί την παράδοση της Κρέση να ονοματίζει τα όπλα της με ονόματα Ινδιάνων. Το προηγούμενο μοντέλο προκάτοχός του λεγόταν Απάτσι. Ο διάδοχος του Κομάντσι λέγεται Τζερόνιμο. Είναι ένα κλασικό όπλο με τη φιλοσοφία της σχεδιαστικής της Κρέση πριν από 10-15 χρόνια. Δηλαδή περιλαμβάνει συμβατικό μηχανισμό λαβής, πλαστικό μηχανισμό, μια χαρά ωραίος, αξιόπιστος. Δεν έχει να παρουσιάσει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά μια πολύ ωραία λαβή, πολλούς τους έχει βολέψει, δεν έχει κάτι το extreme να επιδείξει, αλλά δεν έχει και κάποιο μειονέκτημα. Η κάνη του είναι απλή αλουμινένια σωλήνας χωρίς οδηγό και η κεφαλή του είναι κλειστή με ένα ζευγάρι βιδωτά λάστιχα. Όπως έρχεται σεταρισμένο από το εργοστάσιο, έρχεται σεταρισμένο με 16 λάστιχα, 16 χιλιοστών διαμέτρου και βέργα 6 χιλιοστών. Είναι μια παράδοση αυτή της Κρέση να βάζει ελαφρύ σετάρισμα στα όπλα της. Έχει σπαστή καμπάνα, όπως όλα τα όπλα της σήμερα ημέρα, τα κουνάκι για ευκολότερο όπλισμα. Ο μηχανισμός απελευθέρωσης του σχοινιού δεν είναι συνδεμένος με τη σκανδάλη, αλλά απελευθερώνει μόλις η βέργα αρχίζει να κουνιέται, βλέπουμε πολύ καλά. Έχει κροκοδυλάκι για να πιάσουμε την πετονιά στο κάτω μέρος και δύο κροκοδυλάκια δεξιά-αριστερά σε περίπτωση που κάποιος θέλει. Φυσικά ασφάλεια, σιρταρωτή. Είναι ένα όπλο εισαγωγικό για κάποιους που ξεκινάνε αυτή τη στιγμή το υποβρύχιο κυνήγι. Το επόμενο όπλο της σειράς της Κρέση είναι το Τζερόνιμο στις διάφορες εκδόσεις του. Αυτό είναι ένα όπλο εισαγωγικό.